Τώρα, ηχηρή προειδοποίηση στην Ευρώπη να προετοιμαστεί για μια πλήρη διακοπή των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου, απίφθινε κυρίες και κύριοι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Πάμε στο Θανάση Γκαβό. Θανάση. Ο Φατίχ Πυρό, λοιπόν, μιλά στην βρετανική οικονομική εφημερίδα Μάρκο και λέει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν προετοιμασίες για το πολύ σοβαρό, κατά την άποψή του, ενδεχόμενο η Ρωσία να σταματήσει πλήρως τις εξαγωγές φυσικού αερίου αυτό το χειμώνα. Ο κύριος Μπιρόλ ζητά μέτρα για την μείωση της ζήτησης, όπως επίσης να ληφθούν αποφάσεις για να διατηρηθούν σε λειτουργία παλαιοί πυρηνικοί αντιδραστήρες αλλά και μονάδες παραγωγής ενέργειας με άνθρακα. Λέει ότι όσο πλησιάζει ο χειμώνας, τόσο περισσότερο κατανοητές γίνονται οι ρωσικές προθέσεις και ότι η απόφαση της Μόσχας να περιορίσει την εξαγωγή φυσικού αερίου σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τώρα είναι μάλλον προάγγελος εξελίξεων για το χειμώνα. Να σημειώσουμε επίσης, Μάρκο, ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις χώρες του ΟΑΣΑ. Και ο ΟΑΣΑ ήταν ο πρώτος διεθνής οργανισμός που είχε καταγγείλει την Ρωσία ότι παίζει γεωπολιτικά παιχνίδια με το φυσικό αέριο ήδη πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Θανάση, σε ευχαριστώ. Προς το παρόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σκληραίνει τη ρητορική της έναντι της Ρωσίας η Γερμανία για τις μειώσεις της παραδόσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εν μέσω πληροφοριών Ειρήνη Αναστασοπούλου περί αναβάθμισης του ενεργειακού συναγερμού στη Γερμανία. Ναι, είναι ένα σενάριο το οποίο σήμερα κυκλοφορεί σε όλες τις εφημερίδες. Η πρώτη η οποία το έδωσε στη δημοσιότητα είναι η εφημερίδα Die Welt, με την πληροφορία ότι εντός 5 έως 10 ημερών ενδέχεται η Γερμανία να ανέβει σε βαθμίδα εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή στη βαθμίδα συναγερμός, που σημαίνει ότι επίκυνται μεγαλύτερες μειώσεις ροής φυσικού αερίου από τον ρωσικό αγωγό Nord Stream 1, που σημαίνει ότι αν αυτό συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, ο χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσβαστος για τη Γερμανία. Δεν θα υπάρχει φυσικό αέριο. Μάλιστα, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο αρμόδιος υπουργός οικονομίας και περιβάλλοντος, είναι αυτός που έχει αναλάβει το βάρος αυτού του τεράστιου προβλήματος, είπε ότι η Ρωσία θέλει να φτωχοποιήσει ουσιαστικά τη Γερμανία και την Ευρώπη χρησιμοποιώντας ως όχημα το φυσικό αέριο. Είπε ότι αυτό το κάνει γιατί θέλει να προκαλέσει φόβο στους Γερμανούς και στους Ευρωπαίους ότι θα φτωχύνουν, θα γίνουν φτωχοί και ότι δεν μπορέσουν να κρατήσουν το βιωτικό τους επίπεδο μέχρι τώρα. Και για να ξεκινήσει μια συζήτηση εάν θα πρέπει να δοθεί το πράσινο φως στην Ρωσία να κάνει αυτά που κάνει στην Ουκρανία. Εκείνο όμως το οποίο προκαλεί ακόμα περισσότερο φόβο είναι οι δηλώσεις του Κρίστιαν Λίντρα, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι αν τα πράγματα φτάσουν σε σημείο που να μην υπάρχει φυσικό αέριο, τότε οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι ακόμα χειρότερες και από αυτές της πανδημίας, και προειδοποίησε ότι αυτό μπορεί να έχει και συνέπειες ακόμα υπαρξιακές για την γερμανική βιομηχανία. Αυτό είναι μια προειδοποίηση η οποία λαμβάνεται πάρα πολύ στα σοβαρά. Δηλώσεις σε δραματικούς τόνους. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε.